Είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Τα μπουγαλάκια μας και φεύγουμε. Να πάτε στο καλό. Στο καλό? Mm-hmm. Ευχαριστούμε. Χαίρεσαι που φεύγουμε. Δεν είπε στην Αγγλία τα παιδιά φεύγουν από νωρίς? Μόλις πάνε 19-20. Επειδή εμείς είμαστε πιο μοντέρνοι και κυρίως πιο αριστεροί, τα διάχρωμα τα 17. Εγώ είμαι 18. Α, έπρεπε να έχει φύγει από πέρσι. Πόπο μου διέφυγε τελείως. Αλλά και ο Θανάσης, α, τελειώνει το σχολείο. Δεν θα φύγει, δεν θα κάτσει. Ο Γιαννάκης, μόλις τελειώσει το δημοτικό, δεν θα φύγει να νιώσει ανεξάρτητο το παιδί. Τι λέμε τώρα? Εντάξει, εντάξει, καταλάβαμε. Σας χαιρετούμε και φεύγουμε. Όχι, όχι, έπα μου μια στιγμή να μιλήσουμε. Πού πάτε, πιάσατε σπίτι? Όχι ακόμη. Κοντά είμαστε όμως. Ναι. Και πού θα φάτε απόψε, γαλλικό, ταϊλανδέζικο, κινέζικο και κυρίως πού θα κοιμηθείτε? Μάλλον το σκόβω για σουίτα στο Χίλτον. Πάμε κάτω να φάμε και μετά συζητάμε. Στο σπίτι του! Το φαγητό του! Όχι, καλύτερα, μη σας επιβαρύνουμε! Ρε παιδιά, με τι θα πληρώνετε το ενίκιο? Το φως, το νερό, το τηλέφωνο, θα τρελαθώ! Όχι, Έλενε, δεν θα τρελαθώ, θα προσαρμοστούμε. Λοιπόν, πάρτε εδώ τώρα έτσι 200 ευρώ για την αρχή, σε ξέρω εγώ, και μόλις τελειώσουν αυτά, που θα τελειώσουν πάρα πολύ γρήγορα, θα έρθετε να σας δώσω κι άλλα μπόλικα για να ξεκινήσετε τη ζωή σας ανεξάρτητη με τα δικά μου λεφτά. Εκεί έξω δεν είναι αστεία. Θα είσαστε μόνοι σας. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Και μην αγχώνεσαι, θα βρούμε δουλειά. Πού θα βρείτε δουλειά? Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Αυτιάς, 3 στους 10 είναι ανέργοι. Ναι, εμείς θα τα καταφέρουμε όμως, γιατί αγαπιόμαστε. Μην τα λες εμένα στον Αυτιά να τα πεις. Α, τώρα το κατάλαβα. Την αγάπη θα τρώτε, μα αυτή δεν πληρώνετε το ενίκιο, το φως, το νερό, το τηλέφωνο, δεν χρειάζεστε τίποτε άλλο. Ελένη, Ελένη, προσαρμόσου! Μα είστε τρελή, μωρέ! Μέσα στη μέση των εξετάσεων θα καταστρέψετε τη ζωή σας για μια βλακεία! Βλακεία! Ναι, Εύα μου, βλακεία, τεράστια βλακεία! Μαμά, για μένα ο Μάρκος είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου, αν εσύ αυτό το λες βλακεία, εγώ δεν το λέω, εντάξει! Θα καταστρέψει τη ζωή σου για την τρέλα μια στιγμή! Με το Μάρκο αγαπιόμαστε, πώς αλλιώς να σου το πω να το καταλάβει? Αλλά βέβαια, εσύ δεν καταλαβαίνει αυτό. Α, δεν καταλαβαίνω, ωραία λοιπόν, θέλω να σας δω να φεύγετε τώρα. Μην μιλάς, Διονύση. Ελένη. Τσακίδια, να κατεβαίνετε τις σκάλες. Γρήγορο, στα τσακίδια! Ελένη, μου είπαμε να προσαρμοστούμε. Το παράκανες, το έσφιξες και έχει τσιτώσει τώρα. Κάντε το λίγο πιο εδώ. Ρε παιδιά, πού πάτε? Έβα! Περιμένετε! Αστεία το είπε, παιδί μου! Έβα! Μην τα παρατραβάτε, ρε παιδιά! Έχει κάνει γιουβαρλάκια, ηθυγένεια! Παιδιά! Αυτή φύγανε στα αλήθεια. Σαν εδώ με έχει φέρει η κόρη μου. Μ' αρέσει που θα τα έκανες εσύ καλύτερα. Λες για μένα μετά. Έφυγε ο γιος μου από το σπίτι! Πες μου τώρα ότι φταίω που φύγει ο γιος σου. Θα μας πείτε ότι φταίμε που έφυγε ο γιος.